καλύτερη από την περσινή, αλλά όχι καλή, χαρακτηρίζεται η φετινή ελαιοκομική περίοδος. Στην έναρξή της, οι παραγωγοί τήρησαν μια στάση αναμονής 15 ημερών, καθώς περίμεναν να βρέξει για να ενυδατωθεί ο ελαιόκαρπος. Ωστόσο, φέτος εκτιμάται πως θα παραχθούν περίπου 5.000 τόνοι ελαιολάδου περισσότεροι από πέρσι στα Χανιά. Οι εκτιμήσεις που κάνουμε για το ύψος της φετινής χρονιάς θα φτάσει περίπου στους 22.000 τόνους, μειωμένη από την αρχική εκτίμηση των 27 με 28.000 τόνων. Σε σύγκριση βέβαια με την περσινή παραγωγή που είχαμε 16.000 τόνους, έχουμε μια αύξηση περίπου 30%. Από τις χαμηλότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. Η καλύτερη χρονιά ήταν την ελαιοκομική περίοδο 17-18, που είχαμε φτάσει στις 35.000 τόνους, η οποία αυτή η χρονιά είχε εμφανιστεί και το 2011. Οι αποδόσεις είναι καλές παρά την ανομβρία, καθώς κατά μέσο όρο είναι για 4,3 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Καλές είναι και οι οξύτητες προς το παρόν, λέει ο κύριος Μαμιδάκης, αφού η πλειοψηφία του λαδιού είναι έξτρα παρθένο και μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα βιομηχανικό. Η σημερινή εικόνα που έχουμε για το μήνα Οκτώβριο είναι 330 τόνοι από 16 ελαιουργία, στα οποία οι 310 είναι έξτρα παρθένο λάδι άριστης ποιότητας σε μια οξύτητα που γυμαίνεται από 0,3 έως 0,5. Έχουμε βέβαια και 10 τόνους παρθένο ελαιόλαδο και 3 τόνους λαπάντε. Σε ό,τι αφορά στις τιμές αυτή την περίοδο είναι χαμηλές για τον παραγωγό, με τους παράγοντες της αγοράς να λένε ότι πολύ δύσκολα θα δουν μεγαλύτερες από τις περσινές τιμές που ήταν ρεκόρ για τους αγρότες. Από την πλευρά τους οι καταναλωτές θέλουν να δουν τη μείωση αυτή και στο ράφι. Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αυτή τη βδομάδα, είναι από 5,8 έως 6,3. Χυμαίνονται πάρα από βδομάδα σε βδομάδα, έχουμε μειώσεις. Εν τω μεταξύ, από ό,τι αποδείχτηκε φέτος, υπογραμμίζει ο κύριος Μαμιδάκης, κάποιοι παραγωγοί πέρυσι προμηθεύτηκαν σκευάσματα που ήταν απαγορευμένα για χρήση στη χώρα μας, για να κάνουν κάλυψη στα δέντρα τους φοβούμενοι πολλαπλασιασμό του δάκου και υποβάθμισαν με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων την ποιότητα. Οι έλεγχοι φέτος θα είναι περισσότεροι και από τα ελαιουργεία αλλά και από τις υπηρεσίες. Ήξεραν ότι θα πάρουν κάποιο φάρμακο το οποίο δεν ήταν, είχε λήξει η έγκρισή τους. Αυτό το ήξεραν. Δεν ήξεραν όμως τι φάρμακο περιείχε το μπουκάλι αυτό που πήραν. Και τελικά τι διαπιστώθηκε από τους ελέγχους? Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια αυξημένη περιεκτικότητα σε ουσίες οι οποίες δεν ήταν, είχε πάψει η έγκρισή τους. Και για να αποτραπεί αυτό φέτος, τι μέτρα έχετε πάρει σαν ΔΑΟΚ? Και όχι μόνο σαν ΔΑΟΚ. Έγινε συνεργασία με τους τυποποιητές και τους ελαιοργούς. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενημερωθούν και οι παραγωγοί και να ξέρουν ότι και οι έλεγχοι φέτος θα είναι αυξημένοι και από τους ίδιους τους ελαιοργούς και από τους τυποποιητές, όπως και από τη Διεύθυνση Γεωργίας, όπου τακτικά θα παίρνουμε δείγματα και από το χωράφι και από το εργοστάσιο.